Χαζοχαρούμενος. Χαζός και χαρούμενος. Και χαζός και χαρούμενος. Και χαρούμενος και χαζός. Ο χαζοχαρούμενος. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, όλα καλά. Καλησπέρα, καλημέρα. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, ανάλογα πότε θα το δει κανείς. Έτσι κι αλλιώς να σου πω το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι είναι Κυριακή σήμερα. Άλλο ένα κυριακάτικο vlog, έτσι πάντα. Πάντα, πάντα, το παιδί μας είναι πλέον. Πάντα, πάντα, κυριακάτικο vlog. Ναι, ναι. Είτε αναδρομές, είτε δεκάδες, είτε οτιδήποτε άλλο έχουμε ανεβάσει. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε δεκάδα σε 10 παιχνίδια τα οποία έχουμε δοκιμάσει. Γιατί μέχρι εκεί φτάσαμε στη δοκιμή. Ναι. Δεν πάει. Όχι. Δηλαδή δεν μπορείς να τα παίξεις. Τα έχουμε προσπαθήσει και να σας πω την αλήθεια. Κάποια πιο μικρή, κάποια τώρα μεγαλύτερη, τα οποία ήταν. Όχι δύσκολα απλά. Σαδιστικά δύσκολα. Σαδιστικά, unplayable, άπεχτα. Δεν παίζονταν καν. Ναι, κάποια είναι δύσκολα. Είναι ρε παιδί μου πολύ γνωστά, αλλά δεν είναι ότι είναι μόνο δύσκολα. Είναι ότι είναι και χάλια ο χειρισμός δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις. Πολύ χάλια, πολύ χάλια. Και έχουμε μπόλικο πράγμα τώρα. Μπόλικο. Ναι. Εντάξει, μια δεκάδα έχουμε κάνει πάλι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά δεν είναι και τόσο τυχαία η δεκάδα, πάει ανάλογα ναι, λίγο και με τη δυσκολία. Αυτή τη φορά δεν είναι τυχαία η δεκάδα, πάει όσο ανεβαίνει τόσο πιο δύσκολο γίνεται το παιχνίδι. Ναι. Να πω ότι κάποια τα έχουμε παίξει στο NES Classic, κάποια τα έχουμε παίξει στο Super NES Classic, κάποια τα έχουμε κατεβάσει σε emulators, κάποια τα είχαμε παίξει και στην εποχή ναι. τους. Κάποια τα είχαμε παίξει στην εποχή τους. Και πάμε. Εποχή τους. Όταν είχαμε την κονσόλα τη συγκεκριμένη, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Γιατί κάποια είναι και από το 80, ας πούμε. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, ναι. Το PlayStation 1, ρε παιδί μου, που έχουμε βάλει κάποια μέσα, τα έχουμε παίξει εμείς και τα είχαμε βρει σκούρα. Ναι. Και ακόμα και τώρα δηλαδή που τα δοκιμάσαμε, δεν είναι, παιδιά, δεν παίζονται με τίποτα. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τα φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο, αλλά δεν είναι. Λόγω εμπειρίας δηλαδή πιο πολύ. Όποιος δηλαδή τα βάλει να τα παίξει τώρα, χέστηκε. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο τη λίστα, νούμερο 10. Zelda 2 ναι. Στο NES. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το έχω παίξει. Το έχει παίξει ο Μάκης, το έχει. Σε emulator το έχει παίξει. Όχι, στο NES το Mini. Στο NES το Mini Classic. Ένα κλασικό παιχνίδι. Είδα κι εγώ Zelda. Λέω να μπω. Να δω τι γίνεται. Κατάφερε, έβγαλε το πρώτο boss με πολύ ζόρι, παιδιά. Και προφανώς γιατί ήταν το πρώτο boss. Χατηρικός δηλαδή, με αφήσανε και το έβγαλα. Οι developers. Θυμάμαι ότι. Ήσουν εσύ με τον Μπάμπη. Ναι, καθόμασταν και σε βλέπαμε. Είχα βγάλει ήδη το πρώτο boss και προσπαθούσα να φτάσω τώρα στο δεύτερο. Καλά, ο χειρισμός ήταν έτσι και έτσι, άνετα, δηλαδή το παίζεις. Ναι. Αλλά πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πολλά hit οι εχθροί για να βγούνε. Ιδιαίτερα τα boss, ας πούμε, δεν είναι. Δηλαδή γινόταν unplayable σε κάτι φάση το παιχνίδι. Ναι, ναι. Με το από πού σου πεταγόντουσαν και τα λοιπά. Γιατί ήταν αυτό το 2D που γινόταν. Το δείχνει από πάνω και μετά γινόταν και 2D. Το δείχνει από πάνω το χάρτη, όταν έφτανες ρε παιδί μου. Βασικά ξέρεις πως ήτανε. Πως είναι το Final Fantasy που προχωράει και. Όταν πετύχεις έναν εχθρό που κάνει γύρω-γύρω, γιατί εκεί πέρα έχει κάτι εχθρούς ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Και σε ακουμπήσει, υποτίθεται στο χάρτη που το βλέπεις από πάνω. Σε βάζει σε mode που λέμας. Σε βάζει σε mode 2D και πρέπει αυτό, να περάσει ναι, ναι. αυτό το μικρό πιστάκι, έτσι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Και για να συνεχίσεις. Για να συνεχίσεις. Αλλά μπορεί να το πάθεις 10 φορές μέχρι να φτάσεις στο dungeon που θες και στο οποίο είναι κρυμμένο μέσα το boss που θες να βγάλεις. Ναι, ναι, ναι. Έφτισα αίμα. Το παράτησα, δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Αλλά είδα και εγώ Zelda χάρηκα, λέω να παίξουμε το ιστορικό Zelda 2, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι παίζει και με αυτό. Έφαγα, απλά το παίξαμε για λίγο και. Ναι, και θυμάμαι που έλεγε ο αδερφός μου, λέει χάνωσε μια δόση και κάνει pop, σου έχουν την άξη. Γιατί παίζει εσύ, ναι, αλλά για πρώτες φάσεις που το παίζει. Πάει καλά. Το πάει καλά. Ναι, αυτό ακριβώς. Το πήγα μέχρι ένα σημείο καλά, από εκεί και πέρα, παιδιά. Δεν έβγαλε άκρη, δηλαδή ούτε pattern είχαν οι εχθροί ούτε τίποτα. Ναι. Είχε επίθεση ό,τι να είναι. Απλά έκανες ντου. Ναι, δεν είναι από τα παιχνίδια που είναι trial and error. Δηλαδή ξέρω πώς θα πάει αυτός ο εχθρός, ξέρω πώς θα πάει εκείνος ο εχθρός, θα κάνω προς τα πίσω ή θα κάνω προς τα μπροστά. Ναι, ναι, ξέρεις ναι, ναι. που βρίσκεις ένα pattern τέλος πάντων. Δεν είχε pattern. Όχι. Δεν είχε pattern, ήθελε συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή και κάποιους άλλους που είδα που το παίζανε στο ίντερνετ που κάνανε κάτι speedrun. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν τερματίσει ναι, ναι, φυσικά. Σίγουρα. Και έχουν φάει πολύ χρόνο για να το μάθουν έτσι. Έβλεπα ότι κάνανε ντου στο ψαχνό. Ναι. Ή άλλοι, χωρίς ότι ήθελε να έχεις πυρσό σε κάποια dungeons. Που ήταν σκοτάδια, ε. Ναι, και ναι, δεν έβλεπες τίποτα. Έπεφτες στα καλά καθούμενα. Αν δεν είχες πάρει τον πυρσό. Δηλαδή είχε ένα καλό πράγματα. Ναι, ναι. Το θεωρώ από τα πιο δύσκολα Zelda που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Το παράτησα. Έβγαλα το πρώτο boss, τα κατάφερα μέχρι εκεί. Στο νούμερο 9. Στο νούμερο 9.
Έχουμε το Ghost and Goblins. Έτσι λέγεται. Ναι, Ghost and Goblins. Γιατί το άλλο το έχουν αλλάξει στο Super NES. Βασικά και αυτό δύσκολο είναι. Ναι. Super Ghouls and Ghosts. Super, ναι, ναι, ναι. Α, ναι, καλύτερα γραφικά ήταν λίγο. Νομίζω το ίδιο παιχνίδι δεν πρέπει να είναι. Όχι, όχι. Ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Ναι. Γιατί και εμένα έτσι σαν remake μου μοιάζει. Ναι, σαν remake εμένα μου μοιάζει. Σαν remake, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Απλά έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα γραφικά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι συνέχεια. Εγώ νομίζω πως είναι. Γιατί έχει αλλάξει κιόλας. Είναι Gods and Goblins τώρα αυτό το του NES. Το οποίο το δοκιμάσαμε και στο NES. Αλλά δοκιμάσαμε, είχαν δείχει λόγω του ότι πήρα εγώ το Super NES, δοκιμάσαμε και το Super Ghouls. Βλέπεις, αλλάζει η ονομασία. Ναι, ναι, ναι. Super Ghouls and Goblins. Άρα μήπως είναι κάποιο remake, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, μπορεί. Εντάξει, το είχαμε παίξει και πιο παλιά, παλιότερα. Στα κέρματα. Στα κέρματα, ναι. Ναι, εντάξει, από εκεί το γνωρίσαμε βασικά, από τα κέρματα εμείς. Μην πεις για αυτό το παιχνίδι που σκάς μύτη, ξεκινάς γυμνός. Όχι, 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 ξεκινάς με παντοπλία και ουσιαστικά έχεις να φας δύο hit μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Αν είσαι. Είναι η πανοπλία η ολόκληρη, μένεις με τη μισή νομίζω και μετά μένεις με το σόβρακο. Πώς το. Δεν μπορώ να το θυμηθώ κιόλας. Όχι, έχεις δίκιο, νομίζω. Νομίζω είναι δύο. Είναι γιατί έχεις την πανοπλία με το που φας το πρώτο hit, φεύγει η πανοπλία, δεύτερο hit. Ναι, τέζα. Τα κλάνεις. Τέζα. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι δεν έχει όταν πηδάς να μπορέσεις να αλλάξεις λίγο το χειρισμό. Δηλαδή είναι... εκεί που θα πηδήξεις, εκεί πάει. Δεν μπορείς να αναστρέψεις το πίδημά σου, δηλαδή όπως πάει προς τα μπροστά. Είναι και χάλια το πίδημά του γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, δηλαδή παθαίνεις ήττες λόγω του ότι δεν πηδάει σωστά ο χαρακτήρας που χειρίζεσαι. Μας έφαγε άπειρα κέρματα, θυμάμαι. Νομίζω αυτό είχε και άπειρα continue, έτσι. Δεν είχε. Ναι, φυσικά είχε άπειρα continue, όχι, όχι στα μηχανήματα που έβαζε κέρματα εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε άπειρα continue, δηλαδή. Ας το έχουμε βάλει στην ένατη θέση, ναι, μεν είναι δύσκολο, αλλά είχες την πολυτέλεια να έχεις πολλές φορές να το ξαναδοκιμάσεις την πίστα. Δηλαδή, αν κατάφερες και έβγαζες την πρώτη, είχες πάρα πολλές ευκαιρίες να βγάλεις τη δεύτερη ξανά, ας πούμε, πόσες φορές. Πήγαινε τσούκου τσούκου. Δηλαδή, όσες φορές και να χάσεις, θα το μάθαινες κάποια στιγμή και θα το πέρναγες. Καλά, το θα το μάθαινες είναι λίγο σχετικό. Σχετικό, ναι, γιατί ήταν. Τη βλακεία θα την έκανες λόγω του ότι ήταν ο δύσκολος ο χειρισμός του. Πάμε στο νούμερο 8, φίλοι μου. Nightmare Creatures, ναι. Στο PlayStation 1, αυτό παίχτηκε τότε που βγήκε. Ναι, 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 ναι. Περίπου πάνω κάτω στις χρονιές αυτές. Θα πούμε και το 2, αλλά θα το αναφέρουμε το 2 ως χειρότερο. Το 2 ήταν. Κοίτα, το Nightmare Creatures ήταν βατό μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Από εκεί και πέρα, ναι, φίλε, ήταν δύσκολο. Τώρα, αν υπάρχει κάποιος που το έχει τερματίσει. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άτομα, μάλλον αλλιώς θέλω να το πω, υπάρχουν άτομα που το έχουν τερματίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Ναι. Είμαι ένας παίκτης επίμονος και εγώ και αυτός που κάνουμε τις προσπάθειές μας να βγάλουμε ένα παιχνίδι άμα μας αρέσει. Το συγκεκριμένο ή θα το βγάζαμε με cheats, με κωδικούς, δηλαδή ναι. Να είμαστε. Να μην μας πιάνει χτύπημα τίποτα. Να μην χάνει ζωή. Να μην χάνει ζωή κτλ. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος νομίζω. Ήτανε, οι εχθροί πέφτανε και δυσκολότερα γιατί δεν υπήρχαν αναβαθμίσεις, έτσι. Είτε έπαιρνες αυτόν με το κοντάρι, είτε την άλλη την κοπέλα που είχε ένα σπαθί, τι είχε, δεν θυμάμαι, ράπι. Ναι, κάτι, ναι, κάτι, ναι, ναι, κάτι. Ένα σπαθί τέλος πάντων είχε. Τα τέρατα, ειδικά τα πιο μεγάλα, πέφτανε δύσκολα, ρε φίλε. Ναι. Αναγκαστικά, δηλαδή δεν γινόσουν σε κάποιο σημείο να μπορεί να το κόψει δύο hit. Να σου δώσω να καταλάβεις, είχα καταφέρει να φτάσω στο πρώτο boss χωρίς να χάσω ούτε ένα τσικ ενέργειας, ναι. Ούτε μία ζωή και να έχω καβατζώσει κι άλλες δύο. Δηλαδή, σύνολο, γιατί ξεκινάς με τρεις ζωές, είναι με ζωές αυτό. Ναι, με ζωές. Είναι με ζωές. Ξεκινάς με τρεις ζωές, είχα φτάσει σύνολο πέντε. Μη σας πω και έξι. Είχα κάτσει, είχα βρει τα πάντα, είχα καταφέρει να βρω τρόπο να πολεμάω τους λικανθρώπους κτλ. Και φτάνω στον boss. Το boss το έβγαλα έχοντας χάσει όλες μου τις ζωές. Ναι. Δηλαδή ήταν αδυσόπιτα δύσκολο. Και αφού πέρασα τον boss, οι επόμενες πίστες, ρε φίλε, ήταν climb. Δηλαδή δεν πεζόντουσαν με τίποτα, ρε φίλε. Πεζόντουσαν, δηλαδή παιχτικός, ναι, έφτανε. Το προχώραγες. Το προχώραγες το παιχνίδι. Το μάθαινες και σιγά σιγά. Είχε pattern αυτό να το μάθεις. Έτσι, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχε και ένα ψευτο dodge. Ναι, κάτι τέτοιο. Είχε ένα προς τα. Ναι. Πώς είναι το Bloodborne, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο το Bloodborne είναι όταν βγήκε μου θύμιζε πολύ η Nightmare Creatures. Εν ολίγης μέχρι τη. Ας το πούμε, να το πούμε δεύτερο κόσμο. Γιατί θα το χωρίζουν σε πίστες και σε τσάπτες. Ναι, ναι, ναι. Ας το πούμε, εν ολίγης το φτάνεις μέχρι το δεύτερο κόσμο. Από εκεί και πέρα, παιδιά, τα πράγματα γίνονται σαδιστικά δύσκολα. Δηλαδή, εχθροί από πάνω. Με υπομονή το προχωράς. Το προχωράς, ναι. Θα το φτάσεις. Αλλά όπως είπε και ο αδερφός σου, γιατί εγώ δεν είχα φτάσει μέχρι εκεί, το τελευταίο boss. Δεν παίζεται σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μπάμπης λέει είχε καταφέρει να το φτάσει μέχρι το τελευταίο boss, αλλά
ατύχησε. Ναι. Έχασε όλες τις ζωές του εκεί πέρα. Και μετά, όταν είχε βγει και το Nightmare Creatures το 2, το οποίο τότε θυμάμαι ότι το είχα διαβάσει σε περιοδικό ότι θα έβγαινε και εσύ, είχαμε φάει ένα hype τρελό. Τελικά, όταν βγήκε και το παίξαμε. Εγώ δεν πέρασα την πρώτη πίστα, δεν ήταν και τόσο ωραίο. Ναι, όχι την πρώτη πίστα απλά. Το πρώτο μισό της πρώτης πίστας. Μισό, ναι, ναι. Μιλάμε ναι. για πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξέρω, εντάξει, όπως σας είπα και πριν, είμαστε επίμονοι παίκτες. Έχουμε παίξει παιχνίδια και παιχνίδια. Τα Nightmare Creatures θα δουν πάρα πολύ. Όπως είπε και πριν, τα έχουμε τερματίσει, έτσι. Mm. Πάμε στο επόμενο, νούμερο 7. Πάμε στο νούμερο 7, το οποίο είναι το Ninja Gaiden του NES, βάλαμε εμείς. Γιατί τα δοκιμάσαμε στο NES Mini Classic. Ναι. Και τα τρία παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα, εχθροί από παντού, δηλαδή θυμάμαι τα σκοτώναμε και κάνανε respawn επιτόπου. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε μάνα μου καλέ. Ναι, ναι, ναι. Χειρισμός ήταν δίκαιος. Δεν είχε... Όχι, δεν είχε χάλια χειρισμό αυτό. Αυτό ήταν ωραίος ο χειρισμός. Δηλαδή εκεί που θα πήγαινες, εκεί θα φτάνες, εκεί θα πιανώσουν. Απλά είχε τόσους πολλούς εχθρούς που θα σου πεταγόντουσαν. Ναι. Όπως είπες, που κάνουν και respawn. Επιτόπου, κάνανε respawn επιτόπου. Το οποίο δεν σε άφηνε να προχωρήσεις τόσο όπως ήθελες εσύ να προχωρήσεις. Είχε και μια άλλη βλακεία, και sorry που σε διακόπτω έτσι απότομα, ότι όταν σε χτύπαγε κάποιο, δηλαδή αν είχες πηδήξει από ένα κενό, δηλαδή εν ολίγης αν ήσουν ενδιάμεσα από ένα κενό, όταν έφτανες απέναντι και λες να την κάνω, να πηδήξω απέναντι, τουλάχιστον να μου δώσει ένα χτύπημα, να τον σκοτώσω να προχωρήσω. Ναι. Όταν σε χτύπαγε αυτός είχε τη μαλακία και έπεφτε προς τα πίσω. Ο εχθρός, ο δικός σου. Και έσκαγε μέσα στο κενό και έκανες έτσι. Έχανε, είχε κάτι τέτοια πολύ άδικα. Και respawn να πω ότι κάνανε συνέχεια τα επτάμενα. Δηλαδή νυχτερίδες, πουλιά, τέτοια που επιτιθέντουσαν. Ναι, πάντα βγαίνανε. Όλα αυτά ναι, τα επτάμενα, τα μικρά-μικρά δηλαδή σου κάνανε συνέχεια respawn. Και ήταν πολύ επικίνδυνα σε περίπτωση που ήθελες να περάσεις από μία πλατφόρμα κενό στην άλλη πλατφόρμα. Πάθαινες αυτή τη ζημιά συνέχεια. Ναι, ναι. Το φτάσαμε νομίζω μέχρι δεύτερη, τρίτη πίστα. Εντάξει, προχώρησαμε λιγάκι. Ναι, αλλά είδαμε ότι ήταν πολύ πακέτο. Δηλαδή πόσο θέλεις, δηλαδή κάνα χρόνο για να το μάθεις. Αυτά θα τα παίζαμε καλά και θα τα φτάναμε σε ένα ορισμένο σημείο πιτσιρικάδες. Που είχαμε άπελτο το χρόνο το Σαββατοκυριακό και φυσικά δεν είχαμε λεφτά να πούμε μόνο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, νούμερο 6. Mm-hmm. Shadow Dancer, The Secret of Shinobi. Shinobi, τέλος πάντων. Shinobi νομίζω λέει. Shinobi, ναι, μωρέ. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το παίξαμε πάνω κάτω λίγο έτσι στην εποχή του. Ναι. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εκεί, δημοτικό φάση. Να πω ότι υπήρχε και σε κέρματα. Πρώτα εγώ εκεί το είχα γνωρίσει. Μετά το είδα στο Σταμάτη, ο οποίος το είχε στο Master System του και χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά μετά δεν χάρηκα και πάρα πολύ. Και εγώ είχα χαρεί πάρα πολύ γιατί έδωσα μεγάλο πόνο για να καταφέρω να το πάρω αυτό το παιχνίδι. Επειδή τότε ήταν η εποχή των Ninja, όπως θυμάσαι. Ναι. Ήταν γενικά Ninja, Karate, Fassi, Bruce Lee, όλα αυτά ήταν της εποχής μας. Και με το που έβλεπες Ninja ή κάτι παρεμφερές με πολεμική τέχνη. Ναι. Ήθελες να το πάρεις, τρελαινόσουνα. Φαντάσου... Ήταν το 90, ήταν η δεκαετία των πολεμικών τεχνών. Η δεκαετία των πολεμικών τεχνών, όλο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι λοιπόν δεν παίζονταν. Όχι, καθόλου. Δεν παίζονταν, διότι ναι, μεν ήταν ωραίο. Με το που σε ακούμπαγε ένα εχθρό και δίπλα του να πήγαινε και σε ακούμπαγε, δηλαδή να μην σε πυροβολάγε. Τα κακάρωνες. Έθελες. Μπαμ. Ήταν σε στυλ Shinobi. Ναι. Έτσι λίγο πιο μεγάλο σοφέ. Πιο βαρύ ο χαρακτήρα. Πιο βαρύ ο χαρακτήρα. Από το Shinobi. Ναι. Το Shinobi ήταν ανάλαφρο. Σπίδα και σκαρβάλλον ήταν. Ναι, αλλά στα παλιότερα τη ανέβη. Στο πρώτο Shinobi ήταν και εκεί λίγο βαρύ. Αλλά και πάλι όμω ανέβαινε λίγο πιο πάνω σκαρβάλλον. Και σε αυτό κάτι είχε. Mm-hmm. Πάντω ήταν καμία σχέση με τον Ninja Gaiden που αναφέραμε πριν. Στον Ninja Gaiden ο χειρισμό του ήταν τέλειο. Μιλάμε, πήγαινε παντού. Αυτό είπα εγώ. Ναι. Τα μπέρδεψα. Μέσω χαρτιά. Ναι, ναι. Στον Ninja Gaiden ήταν ανάλαφρο ο χαρακτήρα. Σπίδα και σκαρφάλωνε το ένα το άλλο, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο το Shinobi. Όχι, αυτό το Shadow Dancer. Εντάξει, εγώ δεν λέω Secret Shinobi γιατί λέγεται στο τέλος The Secret of Shinobi. Ναι, ναι. Σε αυτό το συγκεκριμένο ήταν πολύ βαρύς. Δηλαδή, βαρύς, με το ναι, πάνω ναι. πήγαινε στην πάνω πλατφόρμα, με το κάτω και το υποτίθεται πίδημα, στο πούμε, στην κάτω πλατφόρμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε δηλαδή ευέλικτο χαρακτήρα. Αστεράκια πέταγε. Μόνο έτσι πολύ ναι, ναι, ναι. Και άμα ήταν σε πολύ κοντινή επαφή, έβγαζε το κατάνα και έριχνε μια ναι. κατανιά. Αυτός δεν είχε, όπως αναφέραμε, δηλαδή ένα χτύπημα και κάτω. Τα boss όμως είχαν ζωή κανονική. Ναι, είχαν ζωή κανονική. Έπρεπε αδικία. Να παίξεις αδικία, ναι, γιατί ήταν και το jump του δεν ήταν, όπως είπες, ήταν βαρύς ο παίχτης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Περάσαμε τον πρώτο boss παρόλα τα αυτά. Μέχρι εκεί, παιδιά, τον πρώτο boss περάσαμε. Δεν κάναμε κάτι. Και το παίζαμε και να περάσουμε τον πρώτο boss, σκεφτείτε ότι το παίζαμε εβδομάδες. Δηλαδή πρέπει να πέρασε μήνας. Για να μάθουμε να περνάμε ναι, τον πρώτο boss. Να μάθουμε σωστά το τέτοιο, ρε παιδί μου, γιατί χάναμε. Ναι.
Κοίτανε, ήταν ωραία εμπειρία όμως. Βάναυσο, βάναυσο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο νούμερο 5. Πες. Πάμε στο επόμενο το νούμερο 5. Νίτζα, αυτή τη φορά πάλι Νίτζα, έτσι. Εντάξει, είπαμε, είμαστε στη δεκαετία. Το Shadow of Darkness όμως. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω. Για το PlayStation το πρώτο είναι. Για το PlayStation το πρώτο, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Και αυτό ήταν και ο χειρισμό του, δεν ήταν δίκαιο ο χειρισμό του. Καθόλου δίκαιο δεν ήταν γενικά όλο το παιχνίδι, ήταν γενικώς, μια αδικία. Μια αδικία όλο το παιχνίδι. Δεν είχες να σκεφτείς μόνο τους εχθρούς που ήταν αμέτρητοι σε κάθε φάση που σου την πέφτανε. Είχες να σκεφτείς παγίδες, είχες να σκεφτείς κενά τα οποία όταν έπεφτες από τον κρεμό ήταν ασυγχώρητα, δηλαδή δεν συγχωρούσαν καθόλου, έτσι και έπεφτες από το κενό. Για να πας στην από κάτω πλατφόρμα κατά λάθος, τέλος. Ναι, ναι. Πάρα πολλές παγίδες. Όλο παγίδες ήταν το παιχνίδι. Όλο παγίδες. Κατάφερνε κάποιος, γλυκενόταν με την πρώτη πίστα που έβγασε. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και οι εχθροί, ενώ εσύ ήθελες ένα hit για να σε χτυπήσει, συνήθως ένα με δύο hit ήθελες. Είχε ενέργεια. Είχε κάποιες μαγείες που χρησιμοποιούσε. Το έδειχνε περίεργο ήταν. Αν θυμάσαι, ήταν. Αλλάζε μόνη της η κάμερα, αν θυμάμαι καλά. Πήγαινε. Όχι, ήταν. Ανάλογα με το πώς κινείσαι, ναι. Άλλαζε λίγο. Γύρναγε το. Ναι, ναι. Ήταν. Μου θύμιζε λίγο Diablo από πάνω έτσι που το έδειχνε. Ναι. Λιγάκι Diablo θύμιζε. Πακέτο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και οι εχθροί θέλανε ας πούμε 2 και 3 χτυπήματα και 4. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι πιο μεγάλοι. Μετά, εκείνη την ώρα που πολέμαγες, μπορεί κάτι να ενεργοποιήσει μια παγίδα να σου σκάγει και πάνω η παγίδα σου. Δηλαδή είχε πολλά. Από τα πιο δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολο. Όποιο νομίζει δηλαδή ότι τα. Το Νίο ήταν δύσκολο και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν και το πρώτο με τέτοιο καστικό, με η αρχαία Ιαπωνία. Ναι. Με νίντζας, πριν το Ονιμούσα κιόλας. Δηλαδή, όσο και να σε τράβαγε το εικαστικό, δεν μπορούσε. Παικτικός ήταν τελείως χάλια. Ναι. Δηλαδή, και χάλια παικτικός και ο χειρισμός ήταν. Όλο το παιχνίδι ήταν και γενικότερα. Και δύσκολο και χάλια. Και ναι. Δύσκολο και χάλια ήταν αυτό. Το πάλεψα. Εγώ το πάλεψα. Εσύ το πάλεψα. Εγώ δεν το πάλεψα. Δεν είχα την υπομονή. Μετά ήθελα να δω τι γίνεται στον τερματισμό. Το πάλεψαμε και με κάτι κωδικούς. Να είναι άτρωτος ο χαρακτήρας. Εντάξει. Δεν λέει όμως κάτι έτσι να το τερματίσει. Το θέμα είναι να τερματίσει με τα δικά σου άντερα. Ναι. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι. Ίσως τώρα, άμα το δοκιμάσεις και έχεις την υπομονή λίγο και. Γιατί εμάς δεν μας χάλανε τα γραφικά του τότε. Δεν νομίζω. Το θυμάμαι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Είχα επιμείνει. Είχες κάνει απόπειρα και πιο μετά. Είχα επιμείνει. Μεγάλη ηλικία. Είχα επιμείνει κιόλας, ρε φίλε. Είχα επιμείνει πολύ, αρκετά σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή. Εντάξει, και πιο μεγάλο ήμουν τότε που είχε βγει το PlayStation 1. Δηλαδή, και ήμουν λυκείο, τι ήμουν. Κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, γυμνάσιο. Δευτέρα γυμνασίου. Όταν το πήραμε, τρίτη γυμνασίου ήμασταν. Είχα παίξει πολλά παιχνίδια, ας πούμε, πιο πριν. Είχα κάποια εμπειρία σε αυτά. Γιατί συνήθως ξέρεις, τα παιχνίδια είναι δύσκολα λόγω του ότι δεν έχουν εμπειρία ορισμένη. Ναι. Όσοι έχουν εμπειρία, πάνω κάτω βρίσκουν τρόπους και άλλοι. Αλλά το συγκεκριμένο, επειδή το πάλεψα, δεν παίζονταν. Ναι, πολύ δύσκολο. Ενώ ήταν όμορφο σαν παιχνίδι, δεν παίζονταν εύκολα. Νούμερο 4, φίλες και φίλοι, βρίσκεται το Contra. Όλα τα Contra. Πόσα έχουν βγει, τρία, τέσσερα, πόσα και να έχουν βγει, πάντως δύσκολα είναι. Εμείς το έχουμε δοκιμάσει μέχρι το 3 λόγω του ότι το 1 το δοκιμάσαμε, το Contra το 1 ή το 2 νομίζω ήταν στο NES Classic. Ναι. Και το 3 ήταν στο Super NES Classic. Εκεί τα δοκιμάσαμε. Εντάξει. Έχουμε παίξει και μικρότερες αυτές τις ψευτο Atari κονσόλες που πουλάγανε στα πανηγύρια. Ναι. Ένα χτύπημα για να πεθάνεις, τρεις ζωές για να συνεχίσεις. Και δύο continuum νομίζω, δύο ή τρία continuum νομίζω για να συνεχίσεις το παιχνίδι. Ναι, τίποτα άλλο. Δεν σε άφηνε. Άδικο, ωραίο το παιχνίδι. Ήταν ωραίο το παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι, ωραία φαντασία, αλλά εγώ δεν κατάφερα παιδιά να φτάσω τη δεύτερη πίστα. Δεν ξέρω. Ήταν πάλι και αυτό, ξέρω, πάλι της εποχής, τέτοιο, δηλαδή έτσι, στυλ Rambo. Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο η Ninja, ήταν και ο Rambo τότε, ας πούμε. Εντάξει, το παιχνίδι σου την πέφτουν από παντού στις σφαίρες. Σαν αεροπλανάκι. Αυτά του τύπου Airtype είναι πιο δίκαια από το Contra. Δίκαια, ναι, πολύ πιο είναι δίκαια. Πιο δίκαια από το Contra. Δεν παίζονταν. Σου σπάει τα νεύρα αυτό το παιχνίδι. δεν μπορεί. Δοκιμάσαμε και τώρα με το SNES το Mini με το Mikey να παίξουμε διπλό. Παίξαμε. Φτάσαμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, την πρώτη πίστα, παιδιά. Ναι, δε. Και να πείτε ότι δεν έχουμε εμπειρία ή δεν ξέρουμε να παίζουμε, πάει στο διάλογο. Αλλά έχουμε παίξει τόσα παιχνίδια και. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έκατσα και το πάλεψα εγώ και μόνος μου μετά. Δεν μπορούσα να το πάω. Λέω. Και είναι τυπάκια τώρα που το τερματίζουν, ρε φίλε. Είναι τυπάκια που το τερματίζουν και συνεταιρικά κιόλας. Με δύο άτομα να βλέπει μέσα να γίνεται τη σπουδά που βγάζουν άκρια. Έλα, δε. Από τι σφαίρε τη δική σου και τι σφαίρε τη δική σου να πούμε γίνεται τη τρελή, αλλά τα καταφέρουμε. Άλλα skills έχουν αυτοί, ξέρω εγώ. Έχουν μάθει να παίζουν σε αυτά. Ξέρω εγώ, έχουν φάει. Καλά, είναι και μερικοί που παίζουν μόνο τέτοια παιχνίδια. Ναι, του γουστάρουν. Τώρα, άμα έχει καθίσει ο άλλος, ρε φίλε, και έχει περάσει
μήνες παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα το μάθεις. Ναι. Όλοι. Τώρα είναι για το θέμα υπομονής. Ναι. Νούμερο 3. Για πες. Mortal Kombat Mythologies. Sub-Zero. Sub-Zero. Δεν φτάνει που είναι δύσκολο το παιχνίδι, σαδιστικά δύσκολο. Έχει και χάλια χειρισμό. Όταν πολύ χάλια. Έχει και πολλές παγίδες. Παγίδες, ρε φίλε, τι ήταν αυτά τα πράγματα. Δεν έχει, καταρχήν ο χαρακτήρας προχωράει, αντί να προχωράει σωστά, εκατοστό του εκατοστού, προχωράει, κάνει ανά δύο βήματα πάει. Θέλεις, δεν θέλεις, πέφτεις πάνω στην παγίδα. Και είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Πέφτεις στην παγίδα. Ο χαρακτήρας, όταν κάνεις πίσω, πάει πίσω με την πλάτη. Δεν ναι, γυρνάει, γιατί είναι πλάτη πατήσεις, είναι, γιατί πρέπει να πατήσεις κουμπί να γυρίσεις από την άλλη. Από την άλλη, γιατί και καλά υποτίθεται ότι έχει ακόμα το fighting το στυλ του, το ναι. χειρισμό, κατάλαβες. Και δεν παίζεται. Μία να φας, θα σε πετάξει πίσω, θα πέσεις. Δεν πάταγε σωστά στις πλατφόρμες, έπεφτες πάλι κάτω. Είχαμε φάει τότε, επειδή το Mortal Kombat είμαστε λάτρες του Mortal Kombat, συν και το Sub-Zero, θέλαμε να το παίξουμε τόσο πολύ και δεν παίζονταν το παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε. Εντελεί, εγώ δανείστηκα από ένα φίλο το ανταπτοράκι από πίσω που μπαίνω στο PlayStation, το παίξα με κωδικούς. Δεν έχει καμία σημασία, το παιχνίδι είναι unplayable. Ωραία, γράφει. Καλά, υπάρχει κωδικός, άμα θες να πας στην τελευταία πίστα κατευθείαν. Ναι, αλλά να σου πω το χειρότερο από όλα που έχουν κάνει σε αυτό το παιχνίδι είναι όταν κάνεις δηλαδή κολοτούμπα στο. Γιατί κάποιες φάσεις γίνεται και fighting, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Όταν κάνεις κολοτούμπα στον εχθρό σου, δηλαδή να πας πλάτη του, ο τύπος μένει πλάτη. Πρέπει ναι, να, ναι, ναι, πατήσεις, πρέπει να πατήσεις το κουμπί να γυρίσει. Να γυρίσει. Γιατί δεν το κάνανε απλά να πατήσω αριστερά ή δεξιά και να πάει ο χαρακτήρας σου. Να είναι σαδιστές. Ξεκινάει όμως ωραία. Πολεμάζει εκεί με το Σκόρπιον και μετά ναι. σου την πέφτουν και σου σκοτώνουν κατευθείαν. Μια χαρά, ρε φίλε, ξεκινάει. Αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή το παιχνίδι δεν ξέρω. Και είναι πασίγνωστο το παιχνίδι, δηλαδή. Ναι, ναι, πώς λογικά λόγω του ότι έχει άκυρο gameplay σε σχέση με όλα τα Mortal Kombat που έχουν βγει από τόσα χρόνια. Δηλαδή είχαν βγει μέχρι να βγει. Κάτι Shaolin που είχαν βγει, κάτι περίεργο. Ναι. Αλλά δεν είναι. Το παιχνίδι δεν πάει πουθενά. Όχι. Πραγματικά είναι. Εγώ δηλαδή δεν κατάφερα, δεν κατάφερα να βγάλω τα 5 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Κατάφερα να πολεμήσω το Σκόρπιον. Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν κατάφερα δηλαδή να το πάω κάπου. Ναι, παιδί μου, σε κάποια φάση θα μάθεις λίγο να τους πολεμάς τους εχθρούς, αλλά θα μάθεις και τον χειρισμό του πρέπει να γυρνάω με το κουμπί. Όταν φτάνεις όμως στις πλατφόρμες που πρέπει να ανέβεις, να πηδήξεις δηλαδή. Υπάρχουν πλατφόρμες που πρέπει να πηδήξεις, να γυρίσεις καπάκι, δηλαδή να έχεις το νου στο κουμπί. Ναι, δεν γίνεται. Και ειδικά για την εποχή τότε δεν. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου για να παίξεις αυτό. Για να το προχωρήσεις και συν. Όλα αυτά συνεπάγονται με το κακό gameplay που έχει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Από τα πιο δύσκολα και βασανιστικά παιχνίδια. Λοιπόν, και στο νούμερο 2. Πάμε στο νούμερο 2. Είχαμε τον Battletoads, έχουμε βάλει εμείς τον Battletoads, γιατί εμείς δεν το παίξαμε στο NES, το παίξαμε στο Game Boy, η οποία έκδοση ήταν ολόιδια, απλά χωρίς χρώμα. Ναι, δεν την είχαν πετσοκόψει. Έτσι, όχι, τίποτα. Γιατί όλα τα παιχνίδια τα πετσοκόμανε στο Game Boy. Όχι, ακόμα και κάτι ψευτοσυνεμάτικο που είχε εκείνη τη εποχή. Τα έδειξε, τα είχε, έτσι, τα είχε μέσα. Πρασινόμαυρα. Ναι, στα πρασινόμαυρα. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα η πίστα με το αεροπλανάκι, μηχανάκι, τι κατά ήταν αυτό. Που έπρεπε να αποφύγεις τους βράχους που ήταν μπροστά σου, να βρεις το σωστό σημείο στο οποίο θα πηδήξεις και θα έχει την πλατφόρμα να σε περάσει την απέναντι πλατφόρμα. Όλο αυτό ήταν βάναυσο. Όποιος το παίρναγε αυτό, κάτι γινόταν μετά. Αλλά δεν θα σου είχαν μείνει και πάρα πολλές ζωές. Ναι, ναι. Το χειρότερο σημείο νομίζω ότι πάντα το έζησε ήταν αυτό με μηχανάκι. Γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο και γενικά το βάζουν πολύ στις λίστες τους, ξέρω εγώ. Γιατί όντως είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και από το σημείο με το μηχανάκι, αν καταφέρεις δηλαδή και περάσεις αυτό το σκηνικό με το μηχανάκι. Και πας στα επόμενα, μετά είναι ακόμα χειρότερο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχει κάτι φίδια που πάνε στο έτσι. Έχω φτάσει μέχρι την πίστα με το φίδι. Όποιος ξέρει και το έχει παίξει το παιχνίδι, στην πίστα με το φίδι που βγαίνει από τις τρύπες. Από εκεί. Μετά νομίζω είχα πάει σε μια πίστα με πάγο, στην ναι. οποία με ξετινάξανε. Δεν πρόλαβα να κάνω kick. Γιατί είχε κάτι μαγκές εκεί πέρα που γυρνάγανε και πέφτανε πάνω σου με κάτι κατηφόρες. Τέλος πάντων. Μέχρι εκεί δεν το πήγα παραπάνω. Ήταν όμως ωραίο παιχνίδι. Δεν είναι από τα παιχνίδια που είναι δύσκολα και unplayable. Ήταν ωραίο παιχνίδι. Ήθελε να έχεις και την υπομονή. Ήταν δύσκολο, αλλά δίκαια. Ναι, δίκαια. Ναι. Κάπου μέσα σ' άκρες δίκαια, ας το πούμε. Αλλά δεν. Εντάξει, ήταν. Γενικότερα όμως, ρε φίλε, είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Ιδιαίτερα αυτή η πίστα με το αεροπλανάκι, δηλαδή, για να ναι, ναι. μάθω να την βγάζω. Έφτισα αίμα, ρε φίλε. Και αυτό είχε continue. Είχε κάποια continue, είχε τρία continue, μετά δεν είχε άλλα. Ναι. Σταματάει. Ναι. Είχε νομίζω δύο ή τρία. Δηλαδή πάλι από τα πρώτα αρχεία. Ναι.
ενέργεια κανονικά ο χαρακτήρας. Στην ουσία ήταν ένα beat 'em up mix με. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε αεροπλάνακια και πώς να το πούμε τώρα. Ωραία. Αυτά για το Battletoads. Και τα νούμερο 1 λοιπόν. Το έχουμε δοκιμάσει το συγκεκριμένο σε κάποιους emulators. Εντάξει, κακό gameplay. Μιλάμε για το Sound of the Beast. Δεν το παίξαμε στην εποχή του, έτσι. Δεν το παίξαμε στην εποχή του. Κατεβάσαμε έναν emulator που παίζει Amiga παιχνίδια. Βάλαμε και εμείς το Sound of the Beast, γιατί τότε έβγαινε και το καινούργιο το Sound of the Beast του PlayStation 4. Ναι, αυτό που μου δώσε ένα πλατφορμάκι. Hack and Slash, κατά. Το δοκίμασα εγώ, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά σε πιστεύω. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο που το δοκιμάσαμε δεν είναι ότι είναι. Καταρχήν δεν σου δίνει στοιχεία. Εκτός ότι είναι, ρε παιδί μου, 2D platform και πας από δεξιά προς αριστερά κτλ. Όπου όμως σε βολεύει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι, έχεις το δικαίωμα να πας όπου θες, αλλά πρέπει να περάσεις. Δηλαδή πρέπει να σε βολεύει για να περάσεις από εκεί. Έχει πόρτες που πρέπει να ανοίξεις, να γυρίσεις, να πας πίσω. Εκτός ότι έπρεπε να γυρίσεις πίσω και έπρεπε να γυρίσεις πίσω ή μπροστά, ξέρω εγώ, και αυτά, να βρεις κάποια κλειδιά, να ξεκλειδώσεις κάποιες πόρτες. Δεν είχε στοιχεία καταρχήν, να το πάμε εκεί. Δηλαδή, ναι. Πού πάω, τι κάνω, πού πρέπει να μπω, ποιο κλειδί πρέπει να πάρω. Αν έκανες. Κλειδί που πήρα, που πάει. Ναι. Αν έκανες κάποιο λάθος στο παιχνίδι, καταρχήν πρέπει να το ξεκινήσεις από την αρχή. Ναι. Όχι αυτό. Δεύτερο, είχε εχθρούς μέσα οι οποίοι ήταν όχι απλά δύσκολοι, γελία δύσκολοι, ρε φίλε. Ναι. Και τρίτον, το χάλια gameplay. Δηλαδή, έριχνες και δεν πετύχαινες τον εχθρό, πετύχαινες αντί να μην μπότι. Οπότε. Χάλια gameplay τελείως, από ό,τι είδαμε δηλαδή και το αξιολογήσαμε. Ήταν και λίγο άδικο στο πως χάνεις. Πάρα πολύ άδικο. Όχι λίγο άδικο. Πάρα πολύ άδικο. Ναι, ναι. Και αυτό που σου είπα, ότι κάποια πράγματα που δεν είχαμε κάνει νωρίτερα, ενώ έπρεπε να τα κάνεις πιο νωρίς αυτά και μετά να κάνεις τα υπόλοιπα, έπρεπε να κλείσουμε το παιχνίδι και το ξαναβάλουμε την αρχή να το παίξουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένες οι κινήσεις που έπρεπε να κάνεις. Άμα την έκανες λάθος, τελείωνες δηλαδή. Σαδιστικά δύσκολο. Σαδιστικά δύσκολο, σαδιστικά unplayable, μια μαλακία και μισή θα το έλεγα εγώ, αλλά έχει καταγραφεί στα ιστορικά ως το πιο δύσκολο παιχνίδι όλων των εποχών. Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς το βάλαμε και στη θέση του νούμερο 1. Ναι, ήταν δύσκολο. Ήτανε το δοκιμάσαμε και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βγαίνει, παιδιά. Όχι, δεν βγαίνει απλά. Δεν βγαίνει ούτε με σημειώσεις ούτε με τίποτα. Συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις τη μνήμη σου. Τίποτα. Θέλει σημειώσεις. Και αυτές οι σημειώσεις για να γίνουν πρέπει να έχεις ξοδέψει το παιχνίδι γύρω στους 6 μήνες gameplay. Ναι, πρέπει να έχεις μάθει το χειρισμό του. Πρέπει να έχεις μάθει το χειρισμό του. Γιατί όπως είπαμε, είναι άδικο. Χάνεις άδικα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αλλά εκείνη την εποχή που είχε βγει, να πω εγώ, ότι είχε πάρα πολύ ωραία γραφικά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που κινιόντουσαν σε τρεις διαστάσεις τα αντικείμενα. Ναι. Δηλαδή ο ουρανός, όλα αυτά δεν ήταν στατικά. Ήταν πρώτη φορά που το βλέπαν και είχε εξαιρετική μουσική. Πραγματικά είχε εξαιρετική μουσική. Ναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό. Το παιχνίδι δεν σώζεται ότι είναι κακό. Δεν υπάρχει gameplay μέσα. Είναι. Δηλαδή το gameplay του είναι τελείως άλλαντάλλον. Δηλαδή δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς να το εξηγήσω. Εντάξει, να μην λέμε και πάρα πολλά. Ναι, δεν το, ναι, μελετήσαμε το παιχνίδι. Όχι, δεν το μελετήσαμε, ναι. Δεν το μελετήσαμε το παιχνίδι χρόνια. Το βάλαμε απλά να το δούμε. Εκείνη την εποχή που βγήκε και το καινούριο Sound of the Beast, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό ήταν όλο. Το είδαμε πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και καταγεγραμμένο στα αρχεία ως το πιο δύσκολο παιχνίδι όλων των εποχών. Αυτά. Δεν είδατε στη λίστα μας Dark Souls. Όχι. Παρόλο που είμαστε πορωμένοι με αυτήν. Γιατί σαν Dark Souls, φταίς εσύ. Φταίς εσύ ακριβώς. Είναι παιχνίδι και της υπομονής, αλλά είναι βατό παιχνίδι όταν το μάθεις σωστά. Δηλαδή να κάνεις σωστά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εδώ έχουμε βάλει και παιχνίδια τα οποία, ναι, μεν έχουν δίκαιο χειρισμό και είναι και ψηλοδίκαια, αλλά όπως είπα, είναι ψηλοδίκαια. Χάνεις επειδή πρέπει να χάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αυτά που χάνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το Dark Souls φταίς αποκλειστικά εσύ. Ναι, στο Dark Souls φταίς αποκλειστικά εσύ. Εσύ τώρα πώς την βρίσκετε. Το χωράει το μυαλό. Ναι. Πείτε μας και εσείς. Και εσείς, ναι, πού έχετε. Πώς την βρίσκουν και όλα στη λίστα. Τους φαίνεται όντως ότι αυτά τα 10 παιχνίδια είναι τα πιο δύσκολα. Θέλετε να πείτε κάποιο δυσκολότερο από αυτά που έχουμε πει εμείς. Ναι. Γιατί αυτά δεν είναι απλά δύσκολα, είναι και άδικα. Ναι, ναι. Άδικα δύσκολα. Ωραία. Έχουμε να αναφέρουμε κάτι άλλο, Μάκη? Όχι, τελειώσαμε νομίζω. Αυτή ήταν η λίστα μας, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήμουν ο Στάμος. Και εγώ ο Μάκης. Μέχρι το επόμενο βίντεο, stay joystick για να περνάτε καλά. Γεια χαρά!